Δημήτρης Μπατζούλου μαζί μας. Καλημέρα σας, τι κάνετε? Γεια σας. Γεια σας Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους. Έχουμε ποδόσφαιρο. Σήμερα έχουμε, τώρα μετά από ό,τι θα ξανάρχουμε. Ναι, θα δούμε. Ξέρει κανείς πότε θα μπορέσουμε. 7 η ώρα είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Βόλο. Μπαίνει και ο ΠΑΟΚ στο κύπελο από σήμερα. Ένας ΠΑΟΚ που έβλεπα χθες κάποια στατιστικά έχει εκπληκτικά έτσι σερή. Ειδικά μέσα στην Τούμπα. Και τα τελευταία χρόνια, στις τελευταίες 36 αναμετρήσεις, ο ΠΑΟΚ εντός έδρας έχει χάσει μόνο μία φορά στο κύπελο. Και αυτή η φορά είναι από την Ξάνθη του Λουτσέσκου, τότε το 2017. Όλα νίκες είναι, ή είναι και σοβαρή? Όχι όλα νίκες. Ένα αήρυτο, ας πούμε, σερί που το χάλασε ο Λουτσέσκου σε εκείνο το μάτι με προπονητή τον Ήβιτς του ΠΑΟΚ, που είχε γυρίσει ο ΠΑΟΚ 2-1, είχε χάσει την Τούμπα με 1-0 και είχε προκριθεί. Φυσικά, όπως έλεγε και ο Προφέσορ Λουτσέσκου, εννοείται ότι θέλει το κύπελο και θέλει να βρεθεί και σε ένα ακόμη τελικό. Ξεκινάει αυτή την προσπάθεια με το μάτς κόντρα στο Βόλο. Έχει απουσίες ο ΠΑΟΚ, απουσίες και με μυϊκά προβλήματα, αλλά και με απόφαση να ξεκουραστούν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Ξεκουράζεται ο Κοτάρσκι πρώτα απ' όλα, που είναι ο μόνος αντικατάστατος σε αυτό το σύνολο και παίζει συνέχεια. Έξω μένει και ο Εκόνγκ, έξω μένει και ο Λίρατζης. Δεν ξέρω γιατί, πάντως δεν συμπεριλαμβάνεται στην αποστολή. Μυϊκά προβλήματα έχει ο Ζίφκοβιτς, ο Αντρίγια, έχει ο Κουγεράκης και ακόμα δεν έχει μπει ο Ράχμαν Μπάμπα, που συμπλήρωσε ένα μήνα από τότε που έπαιξε τη ζημιά με τη θλάση. Σαφώς είναι αρκετά μεγάλο το διάστημα της αποθεραπείας του. Ξέρουμε καλά, νομίζω ότι το έχουμε επιδώσει όλοι, ότι ακόμα και αυτές οι 5-6 απουσίες δεν πτωούν. Ο ΠΑΟΚ ενεργούς πάνω από 20 ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι γνωρίζουμε πως θα παρατάξει και πάλι ένα σχήμα που μπορεί να αποδώσει ωραίο ποδόσφαιρο, όπως βλέπουμε σε κάθε παιχνίδι. Απέναντι σε ένα Βόλο που από ό,τι φαίνεται τελευταία με την αλλαγή προπονητή και πάλι έχει γίνει πολύ επιθετικός και πάλι παίζει όπως προφέρει τον Ολυμπιακό, δημιουργεί, παράγει, ανοίγει τα παιχνίδια του. Και όλα αυτά μας προειδεάζουν για ένα αρκετά ανοιχτό παιχνίδι σήμερα στις 7 στην Τούμπα. Πιθανό σχήμα σαφώς θα έχει αρκετές αλλαγές. Νομίζω ότι άλλες αποφάσεις θα έπαιρνε αν ο ΠΑΟΚ έπαιζε την Κυριακή. Τώρα κάποια πράγματα θα τα δει διαφορετικά για να έχει ενεργούς κάποιους παίκτες σε αυτό το διάστημα και να ετοιμαστεί έτσι ώστε την άλλη εβδομάδα να έχει στο ΠΑΟΚ Ελσίνκι, που θα γίνει σίγουρα έναν καλό κορμό. Και βάσει ΚΑΠ, να το θυμίσουμε και αυτό, για τον ΠΑΟΚ, αν επαναρχίσει το πρωτάθλημα την άλλη εβδομάδα, ο ΠΑΟΚ θα πάει στην Τρίπολη να παίξει, αφού πρέπει να γίνει αυτή η αγωνιστική. Αλλιώς φυσικά θα ήταν ένα Κηφισιά ΠΑΟΚ, αλλιώς θα είναι τώρα ένα Αστέρας ΠΑΟΚ μετά το ευρωπαϊκό, που δεν είναι αδιάφορο. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει την πρωτιά, αλλά είναι γόητο, είναι ράγκινγκ. Ναι, βέβαια, πολλά. Λεφτά είναι, όλα είναι. Ευρωπαϊκή βραδιά δεν μπορεί να είναι ποτέ αδιάφορη, να την υποτιμήσει οποιοδήποτε. Εντάξει, παιδί μου, πάντα είναι και μια ευκαιρία για να ξεκουράσει το ευρωπαϊκό παιχνίδι, ξεκουράσει το από ψυχολογική άποψη, να γίνει γιορτή. Ναι, ναι. Να κάνει μια βραδιά που θα γράψει, ξέρω εγώ. Θα το ευχαριστηθεί με τον κόσμο σου. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι σε τέτοια φάση, απλώς επαναλαμβάνουμε, δεν ξέρει πότε και θα ξαναπαίξει πρωτάθλημα για να κάνει τα πλάνα του. Τώρα φαντάζομαι, Δημήτρη, και εσύ και από τον ΠΑΟΚ δηλαδή περιμένουν να δουν τι θα γίνει από την ΚΕΔΑ, αν θα ενημερώσει επίσημα ότι δεν ορίζονται διαιτητές, έτσι. Να έχει μετά μια απάντηση Super League και το καθεξής. Αυτό όλοι περιμένουν. Φτάσαμε Πέμπτη. Δεν ξέρουμε ούτε το Σαββατοκύριακο τι γίνεται, δεν ξέρουμε ούτε το επόμενο τι γίνεται. Προγραμματισμός πάει όπου να είναι στην τύχη. Πάμε και όπου βγει η περιβόητη ατάκα που ισχύει για το ποδόσφαιρό μας. Εντάξει, το βλέπω εντελώς ανάποδα αυτό με τους διαιτητές. Νομίζω ότι οι μόνοι τελικά που δικαιώνονται σε όλο αυτό είναι εκείνοι που τους επιτίθεται, εκείνοι που τους απειλούν. Και νομίζω ότι κάνουν λάθος οι διαιτητές, όσο δίκιο και αν έχουν, που γενικώς σαφώς έχουν δίκιο, με την αδυναμία που δείχνουν. Παράδειγμα, χθες έβγαλαν ανακοίνωση και είπαν ότι θέλουμε την τιμωρία όλων όσων βγάζουν ανακοινώσεις επιθετικές κτλ. Είδαν τι έγινε μετά από 35 λεπτά. Βγήκε μια επιθετική ανακοίνωση. Επιστολή στην ΕΠΟ, ναι.
αυτή είναι η κατάσταση. Δηλαδή, πάντως εχθές τους είδα τους διαιτητές. Και το λες, ναι. Αυτό σου κάνω. Εχθές τους είδα τους διαιτητές λίγο. Πώς να το πω, λίγο πιο τσαντισμένους. Δηλαδή στα παιχνίδια του κυπέλου που έκατσα και είδα, τους είδα λίγο πιο αποφασισμένους να. Ναι, πιο νευρικοί. Ήταν πιο νευρικοί. Έπεσε ένα ποτήρι στη Λάρισα. Έπεσε ένα ποτήρι στη Λάρισα. Συστάσεις. Φεύγουμε κατευθείαν και κάνουμε συστάσεις. Και γενικά ήταν λίγο πιο έτσι. Μα ένα από τα προβλήματα που, στα οποία και εκείνοι έχουν ευθύνη είναι ότι δεν καταγράφουν όλα όσα γίνονται. Ακριβώς, και όλα όσα ακριβώς. Παθαίνουν στα κριτήρια συνήθως. 100% σε αυτό έχεις δίκιο. Και δίνουν δικαίωμα. 100% σε αυτό έχεις δίκιο. Αυτό είναι όταν δείχνεις αδύναμος θα συνεχίσουν να σκόνουν τα χειρότερα. Και δεν έχεις προσωπικότητα. Αλλά, εντάξει. Εντάξει, το τέλος, επαναλαμβάνω ότι, okay, ερχόμαστε στη θέση τους και καταλαβαίνουμε. Ναι, ναι, εννοείται. Γι' αυτό συζητάγαμε πριν στη Δημήτρη εδώ, με τον Τασό. Συζητάγαμε ότι τουλάχιστον για τα αποδυτήρια των διαιτητών θα πρέπει να υπάρχει, πώς να το πω, σε λειτουργία κάμερα, έτσι ώστε να είναι. Κάμερες υπάρχουν. Σε λειτουργία υπάρχει. Κρύβονται, κρύβονται. Σε λειτουργία είπα. Ναι. Έτσι, να είναι σε λειτουργία. Και άμα, δεν υπάρχει, και άμα δεν υπάρχει λειτουργική κάμερα στον χώρο των αποδυτήριων των διαιτητών, να μην αρχίζει το μάτς. Και λέμε για κάμερες και λέτε κι εσείς, γιατί πολλές φορές δυστυχώς. Ακόμα και υπεύθυνοι για την τήρηση των μέτρων τάξης μέσα στα αποδυτήρια. Ναι, ρε φίλε, τώρα εντάξει. Απλά κοιτάνε αλλού. Μην συζητάμε τώρα. Εντάξει, μην συζητάμε τώρα. Είναι αστυνομικοί διευθυντές από τις περιοχές όπου εδρεύουν οι ομάδες. Έχουν σχέσεις, αυτό έγινε. Μην το συζητάμε τώρα. Εντάξει. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να γίνει. Το πιο αυτονόητο είναι το πρώτο. Τέλος οι μπούκες στα αποδυτήρια. Εντάξει, ναι. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουν. Και όλα τα άλλα είναι τα επόμενα. Αλλά αυτό πώς θα γίνει. Γίνεται, όχι το πώς θα γίνει. Πώς θα γίνει, γίνεται. Με την κατάσταση που επικρατεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αυτό λέω. Πώς θα γίνει. Ναι. Βρε, όλα γίνονται. Το θέμα υπάρχει θέληση. Αυτό λέω. Γίνεται. Βρίσκουν και κάνουν. Ναι. Δυστυχώς βρίσκουν και κάνουν. Έτσι. Επιβραβεύονται κιόλας. Έτσι. Με τις τακτικές. Έτσι είναι. Λοιπόν, Δημήτρη, κάτι άλλο άξιο να φοράς έχουμε. Εντεκάδα δεν μας είπες, αλλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Όχι, έχει, θα έχει αρκετές αλλαγές. Κρατάμε λίγο πιο βασικά και πιο δυνατά το όνομα του Βραζιλιάνου Βίλιαμ, του 28χρονου. Της Κουζέρο, ναι. Είναι δεξιμπακ, η κλασική περίπτωση Βραζιλιάνου που παίζει και fullback από τη δεξιά πλευρά, έχει περάσει από την Ευρώπη τη Βόλσπουργκ, σίγουρα ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ, διαψεύδει ο ίδιος ότι έχει συμφωνήσει με την Κουζέρο για να ανανεώσει, το συμβόλαιο τελειώνει τώρα το Δεκέμβριο, γι' αυτό φυσικά μπήκε και στο στόχαστρο του ΠΑΟΚ, είναι πραγματικά ένας από τους βασικούς στόχους σε αυτή την περίοδο, στη μόνη θέση όπου ο ΠΑΟΚ καίγεται και θα κάνει τα πάντα για να ενισχύσει. Για δεξιμπακ. Ναι. Ναι, ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε φίλε, καλή σου μέρα. Καλά.